Κοντά στο χωριό Βορόνκοβο, στην περιοχή Ριμπνίτσα, στο σημείο του παλιού αεροδρομίου σημειώθηκαν 4 εκρήξεις, επεσήμανε το Υπουργείο Εσωτερικών της Υπερδνηστερίας στο Telegram. Το βράδυ της 6ης Μαΐου, περίπου στις 21:40, δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί ερήφθησαν από ντρόουν. Μία ώρα αργότερα η επίθεση επαναλήφθηκε, διευκρίνησε η ίδια πηγή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα. Το χωριό Βορόνκοβο βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Στην περιοχή έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες διάφορα περιστατικά, όπως πυροβολισμοί κοντά σε αποθήκη όπλων και σειρά εκρήξεων, εγείροντας φόβους για εξάπλωση στην υπερδνηστερία της τρέχουσας σύγκρουσης στην Ουκρανία. Μία ομάδα ερευνητών βρίσκεται στο σημείο. Διευκρίνησε στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση στο Βορόνκοβο. Η πρώτη σημειώθηκε στις 5 Μαΐου, όταν δύο βόμβες ερήφθησαν από ντρόουν χωρίς να υπάρξουν θύματα. Η υπερδνηστερία αποσχίστηκε από το κράτος της Μολδαβίας έπειτα από σύντομη εμφύλια σύραξη το 1992. Ο θύλακας με πληθυσμό 500.000 κατοίκων εξαρτάται σχεδόν πλήρως από τη Μόσχα, η οποία χορηγεί δωρεάν φυσικό αέριο και έχει αναπτύξει εκεί δύναμη 1.500 στρατιωτών. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι φόβοι ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα επεκταθεί στην υπερδνηστερία εντάθηκαν, αφού Ρώσος στρατηγός δήλωσε ότι η ρωσική εισβολή έχει στόχο να δημιουργήσει έναν διάδρομο προς αυτή τη φιλορωσική περιοχή. Από την πλευρά του, το Κίεβο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιθυμεί να αποσταθεροποιήσει την υπερδνηστερία προκειμένου να δικαιολογήσει μια στρατιωτική επέμβαση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.